Λοιπόν, κύριε Παπαδάκη. Κοιτάξτε, καταρχάς έχουμε μια επίθεση του Ιράν η οποία είναι αναμενόμενη και ταυτόχρονα είναι μια επίθεση ως αντίπινα στην επίθεση που δέχθηκε η διπλωματική του αντιπροσωπεία, η πρεσβεία στη Δαμασκό. Και βεβαίως είναι μια εξέλιξη η οποία μπορεί να πρημοδοτήσει νέα επίθεση από το Ισραήλ και τους συμμάχους τους, με ανεξέλεκτες διαστάσεις, με τρομακτικές διαστάσεις για την κλιμάκωση στην ευρύτερη περιοχή. Τα λέμε αυτά γιατί το ΚΚΕ είχε έγκαιρα προειδοποιήσει και βέβαια είχε καταγγείλει και την κατοχή από το Ισραήλ της Παλαιστίνης, που είναι τώρα 75 χρόνια, τη γενοκτονία, 33.000 νεκρούς, 18.000 παιδιά, και τις επιθέσεις του Ισραήλ και στη Συρία και στο Λίβανο. Της Παλαιστίνης, αυτό που έγινε. Τη Συρία στο Λίβανο. Δεν σας διακόψα μια στιγμή. Την καταγγέλλεται τη σφαγή των Ισραηλινών. Όπως σωστά καταγγέλλεται. Ναι, προσέξτε, αν όποιος αυτή τη στιγμή μέσα από αυτή τη διαδικασία επιχειρεί να ξεπλύνει τις ευθύνες του Ισραήλ για 75 χρόνια κατοχής και σφαγής, που όχι, αυτή είναι η σημασία όλης της περιοχής, προσφέρει πολύ κακές και απαράδεκτες υπηρεσίες. Όχι, εκεί που πάει η ουσία της συζήτησης. Γιατί κοιτάξτε, όλα τα άλλα κόμματα τι λένε, σταθερότητα. Για θαυμάστε λοιπόν μια σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή που έχει βάλει την υπογραφή της και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί εδώ υπάρχει η αποστολή ασπίδες. Η κυβέρνηση έχει στείλει την ελληνική φρεγάτα Ίδρα, που βρίσκεται στο στόμα του λύκου αυτή τη στιγμή. Η κυβέρνηση είναι μέχρι το λαιμό μπλεγμένη σε αυτούς τους υπεραστικούς πολέμους και στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή. Και έχουν και το Πασό και ο ΣΥΡΙΖΑ στήριξαν αυτήν την επιλογή, στήριξαν την εμπλοκή, στηρίζουν τις βάσεις. Εσείς είπατε μέχρι και η Ιερά Συμμαχία των ΝΑΤΟ. Τι μας λέτε, που δεν το έχει πει ούτε ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ. Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, η Ιερά Συμμαχία δεν την έχει αποκαλέσει. Την είπε ο κύριος Κασελάκης. Άρα λοιπόν έχουμε λοιπόν σήμερα μια πραγματικότητα που λέει ότι υπάρχουν βάσεις, υπάρχει η φρεγάτα Ίδρα στην περιοχή, υπάρχει όλη αυτή η κατάσταση, είναι μπλεγμένη η χώρα μας. Και αυτό που είναι άμεσο, είναι άμεσα να υπάρξει απεμπλοκή της χώρας μας από αυτή την κατάσταση, άμεση απόσυση της στήριξης του κράτους δολοφόνου του Ισραήλ και βεβαίως να κλείσουν οι βάσεις. Και ακριβώς αυτό το μήνυμα θέλουμε να στείλουμε και για τις ευρωεκλογές, ότι όλα τα κόμματα που εξοραίζουν την καπιταλιστική βαρβαρότητα, που φέρνει τους υπεριαλιστικούς πολέμους την προσφυγιά, στηρίζουν και εξοραίζουν αυτή την κατάσταση και μόνο το ΚΚΕ αναδεικνύει αυτά τα ζητήματα, λοιπόν, τα καταγγέλει, προειδοποιεί έγκαιρα και ακριβώς όλα αυτά τα ζητήματα τα είχαμε αναδείξει και είμαστε το μόνο κόμμα που θέτει ατζέντα αυτά τα ζητήματα όταν όλοι οι υπόλοιποι είτε σιωπούν, είτε στηρίζουν, είτε εξοραίζουν. Οι μισθοί 703 ευρώ δεν μπορούν ασφαλώς να αντιμετωπίσουν την ακρίβεια, πολύ περισσότερο όταν υπάρχουν οι φόροι, όταν υπάρχει όλη αυτή η κατάσταση με τον πληθωρισμό, που βεβαίως ταΐζεται από μια πολιτική, η οποία είναι η λεγόμενη πολιτική της πράσινης μετάβασης, που στηρίζουν όλα τα κόμματα, το χρηματιστήριο της ενέργειας, η απελευθέρωση της ενέργειας, όλοι αυτοί που πίνουν νερό στο όνομα της ελεύθερης αγοράς, που διαμορφώθηκαν οι όροι σήμερα, τα εργατικά λαϊκά νοικοκυριά, να είναι κυριολεκτικά σε στραγγαλισμό. Και η απάντηση μπορεί να δοθεί αγωνιστικά, γιατί η πραγματική αντιπολίτευση είναι στους δρόμους. Είναι την Τετάρτη στην απεργία στις 17 του μήνα, όταν στην Αδεδή, για παράδειγμα, τα κόμματα όπως ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ εναντιώθηκαν και είχαν στάσει ενάντια στην απεργία. Άρα λοιπόν η απάντηση μπορεί να δοθεί στις 17 του μήνα. Εμείς στην απεργία θα είμαστε. Ναι, είπατε όχι. Όπως είπατε και στη ΓΕΣΕ στην προηγούμενη απεργία, έγινε μια από τις μεγαλύτερες απεργίες των τελευταίων χρόνων. Άρα λοιπόν η απάντηση θα δοθεί στους δρόμους, μην περιμένοντας δίθεν αναβάπτισμα των σοσιαλδημοκρατικών επιλογών που είναι χρεοκοπημένα. Με ισχυρό ΚΚΕ είναι η λύση και σήμερα παρουσιάζουμε και το ψηφοδελτίο του ΚΚΕ για τις ευρωεκλογές.